Όλο το τελευταίο διάστημα η επικαιρότητα συγκεντρώνεται και αναπτύσσεται γύρω από το θέμα των αγωγών και τη διπλωματία αυτών. Αν ισχύσει η παρακάτω είδηση, θα πρόκειται για πραγματικό γεωοικονομικό εγκέλαδο. Το ΝΑΤΟ διερευνά τη δυνατότητα κατασκευή νέου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνέδε την Ισπανική Καταλονία με τη Γαλλία και θα μειώσει την εξάρτηση τη κεντρική Ευρώπη από το ρωσικό αέριο. Αυτό ανέφερε η εφημερίδα La Vanguardia, επικαλούμενη πηγέ στην Ισπανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με η ίδια το θέμα αφορά την πρωτοβουλία δημιουργία του αγωγού φυσικού αερίου Madecat, ο οποίο μπλοκαρίστηκε πριν από τρία χρόνια από τι ισπανικέ και γαλλικέ ρυθμιστικέ αρχέ θεώρησαν ότι η κατασκευή του δεν θα ήταν οικονομικά αποδοτική στο πλαίσιο της ταχείας αντικατάστασης του φυσικού αερίου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο αγωγός φυσικού αερίου, σύμφωνα με την εφημερίδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή αλγερινού φυσικού αερίου και υγροποιημένου αερίου στο κέντρο της Ευρώπης, τα οποία θα μπορούσαν να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από οκτώ μονάδες επαναεροποίησης που βρίσκονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Η Γερμανία ενδιαφέρεται πολύ για το έργο, αναφέρει η εφημερίδα επικαλούμενη τι ίδιε πηγέ. Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι η υψηλή εξάρτηση τη Γερμανία από το ρωσικό αέριο φαίνεται πλέον να είναι μία από τι κυρίε γεωστρατηγικέ αδυναμίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε πιέζουν σκληρά ώστε το Βερολίνο να συμπεριλάβει την επαόριστον αναστολή του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 στο πακέτο απειλών κατά τη Ρωσία. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκδοχή τη, η Γερμανία δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο τη βιομηχανία τη. Είναι εύκολο αντιληπτό πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο αλλάζει όλες τις ισορροπίες στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμάς.